Καλησπέρα. Αυτό το βίντεο είναι το Ride or Die Tag της Jaclyn Hill. Και δηλαδή, τι είναι αυτό το tag. Θα σας δείξω σε κάθε κατηγορία ποιο προϊόν είναι το αγαπημένο μου και δεν θα μπορούσα να ζήσω, ας πούμε, χωρίς αυτό. Για παράδειγμα, για το πρόσωπο, για το foundation, ποιο είναι το αγαπημένο μου, ποιο είναι το αγαπημένο μου concealer ή πούδρα κτλ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω από το πρόσωπο και θα σας πω το αγαπημένο μου foundation. Είναι της L'Oréal, το Infallible, και το έχω στην απόχρωση 200, Golden Sand. Το έχω νομίζω 2-3 χρόνια. Είναι λίγο πιο σκούρο και το χρησιμοποιώ μόνο τα καλοκαίρια, αλλά είναι καταπληκτικό. Δίνει έτσι πολύ καλή κάλυψη χωρίς να είναι too much κάλυψη, και δεν είναι matte, αλλά δίνει έτσι μια πολύ ωραία γυαλάδα στο πρόσωπο. Είναι φανταστικό. Μου αρέσει πάρα πολύ και σίγουρα θα δοκιμάσω και την καινούργια σειρά της L'Oréal, την Infallible. Αγαπημένο primer για το πρόσωπο είναι της Radiant το Luminous, το οποίο έτσι δίνει μια πολύ ωραία γυαλάδα και χρησιμοποιείται κυρίως για νηφικό μακιγιάζ, το οποίο μου έχει τελειώσει και δεν το έχω να σας το δείξω. Αγαπημένο concealer είναι της MAC, το νούμερο, το Pro Longwear, το νούμερο NW20. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλες. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δίνει πολύ καλή κάλυψη, είναι πάρα πολύ σταθερό. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι έτσι όπως είναι η αντλία και το πατάς, βγαίνει περισσότερο προϊόν από ό,τι συνήθως χρειάζομαι. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετικό concealer και αξίζει να το δοκιμάσετε, ειδικά όταν υπάρχουν κάποιες προσφορές και μπορείτε να το δοκιμάσετε σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Τώρα, η αγαπημένη μου πούδρα είναι της Rimmel, το Stay Matte, και το έχω στην απόχρωση Transparent, το νούμερο 001. Και είναι μια πολύ ωραία πούδρα η οποία σετάρει πολύ ωραία το foundation και το concealer χωρίς να δίνει χρώμα, και είναι πάρα πολύ καλή και η τιμή της. Αγαπημένο bronzer είναι της W7 το Honolulu, το οποίο έρχεται με ένα πινελάκι και μέσα είναι το προϊόν, το οποίο είναι έτσι ένα καφέ χρώμα matte. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, το χρησιμοποιώ για contour και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι σε πολύ καλή τιμή. Νομίζω είναι 6 ευρώ περίπου αν το βρείτε έτσι online. Αλλά και σε καταστήματα νομίζω η ίδια τιμή είναι. Αγαπημένο rouge είναι της Radiant, το νούμερο 121 Winter Rose, και είναι ένα ροζ χρώμα, έτσι ένα σκούρο dusty rose θα μπορούσα να πω. Πάρα πολύ ωραίο, κυρίως έτσι για χειμώνα, για καλοκαίρι προτιμώ κάτι σε λίγο πιο πορτοκαλί, αλλά είναι νομίζω το αγαπημένο μου από όλα, είναι φανταστικό το χρώμα του. Και πάμε και σε ένα highlighter, το οποίο είναι και αυτό έτσι λίγο ακριβούτσικο και είναι από την εταιρεία The Balm, το Mary Lou Manizer, που έρχεται έτσι σε αυτή τη συσκευασία με καθρεφτάκι και με το προϊόν εδώ, πάρα πολύ ωραίο, και απ' έξω είναι αυτό. Φανταστικό κι αυτό. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά νομίζω ότι παίρνετε πολύ μεγάλη συσκευασία, πολύ προϊόν που δεν πρόκειται να σας τελειώσει σύντομα, ακόμα και αν το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Εγώ το είχα πάρει από το Feel Unique και το είχα πάρει και με έκπτωση γύρω στα 16 ευρώ νομίζω, και δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, αλλά τον θέλω έτσι να δώσω γυαλάδα και να κάνω έτσι full makeup. Το χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα προϊόν για τα φρύδια. Είναι το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ, το οποίο είναι καθαρά για τα φρύδια και είναι πάλι από την Rimmel, το Brow This Way, το οποίο έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία που έχει από αυτή τη μεριά είναι τη σκιά και από αυτήν είναι το gel και έχει και δύο πινελάκια. Είναι νομίζω γύρω στα 5 ευρώ η τιμή του. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά το gel είναι φανταστικό. Η σκιά θα ήθελα να είναι λίγο πιο σκούρη από ό,τι είναι, αλλά είναι πραγματικά για την τιμή του φανταστικό. Η αγαπημένη βάση ματιών είναι της Radiant και είναι αυτή εδώ, φαντάζομαι τη γνωρίζετε. Όπως θα δείτε, είναι καινούργιο το προϊόν, δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Το είχα παλιότερα και το
το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και τελείωσε. Αυτή η βάση είναι τόσο σταθερή, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει τόσο σταθερή βάση. Αν τη βάλεις και βάλεις από πάνω τη σκιά, η σκιά δεν θα πάει πουθενά. Είναι εξαιρετική βάση. Λοιπόν, τώρα πάμε στις σκιές. Αγαπημένη σκιά είναι πάλι της Radiant. Τα περισσότερα προϊόντα που έχω είναι της Radiant, οπότε αναγκαστικά σας αναφέρω αυτή τη μάρκα αρκετά συχνά. Λοιπόν, η σκιά είναι το νούμερο 208 και είναι μια πολύ ωραία matte καφέ σκούρη σκιά. Γενικά τώρα τελευταία μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι πιο γήινες αποχρώσεις και πιο matte σκιές. Και αυτή είναι η αγαπημένη μου. Και αγαπημένη μου παλέτα, δεν έχω πάρα πολλές παλέτες, οπότε θα σας αναφέρω την παλέτα της Vivo που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και είναι η Unprotected και είναι αυτή εδώ η παλέτα, εντάξει έχει γίνει χάλια βέβαια. Οι σκιές που χρησιμοποιώ περισσότερο, φαντάζομαι θα τις καταλάβετε, είναι αυτή εδώ, είναι αυτή, αυτή, αυτή η καφέ, αυτή η καφέ η σκούρη. Νομίζω αυτές τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, δηλαδή όταν θέλω να βάλω σκιά, το πρώτο πράγμα που θα πιάσω είναι αυτή εδώ η παλέτα. Είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα. Και πάμε στη μάσκαρα. Γενικά οι μάσκαρες της Radiant είναι οι αγαπημένες μου. Νομίζω επειδή έχουν τρίχινο βουρτσάκι και όχι πλαστικό όπως έχουν άλλες, από άλλες εταιρείες, η αγαπημένη μου όμως από όλες τις μάσκαρες που έχω δοκιμάσει και δεν είναι λίγες, είναι η Radiant Magna Lash, η οποία έχει τεράστιο βουρτσάκι. Δίνει απίστευτο όγκο και κάνει τις βλεφαρίδες τόσο πυκνές και σαν να είναι ψεύτικες. Είναι, τι να πω, είναι φανταστική μάσκαρα, αξίζει τα λεφτά της πραγματικά. Όσον αφορά το eyeliner, δεν έχω να σας δείξω έτσι κάποιο συγκεκριμένο, αλλά έχω χρησιμοποιήσει δύο eyeliner pen της Radiant, το νούμερο 3 και το νούμερο 4, που είναι ένα mauve και ένα πράσινο χρώμα. Σας τα έχω κάνει εδώ swatch να τα δείτε. Έχουν εξαιρετική απόδοση χρώματος. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και νομίζω αν είχα το μαύρο θα σας το έδειχνα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά σας τα δείχνω έτσι για να δείτε κι εσείς μήπως σας αρέσει κάποιο τέλος πάντων. Νομίζω ότι αν είχα το μαύρο θα σας το έδειχνα, αλλά επειδή δεν τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά αυτά τα δύο χρώματα, δεν θα σας δείξω κάποιο έτσι για eyeliner, ότι δεν έχω κάποιο αγαπημένο δηλαδή. Και τώρα ερχόμαστε στο σημείο που θα κλέψω λίγο και δεν θα σας δείξω ένα πραγματάκι, αλλά δύο, και είναι για τα μολύβια της Radiant, για τα μάτια, και τα αγαπημένα μου είναι το νούμερο 20 και το νούμερο 26, που είναι ένα πράσινο, πώς να το πω, γαλαζοπράσινο χρώμα και ένα μπλε, και σας τα έχω κάνει και swatch εδώ να τα δείτε. Είναι αυτό το μπλε, το γαλαζοπράσινο, και αυτό εδώ το μπλε. Έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, έχουν και πίσω ένα βουρτσάκι το οποίο δεν χρησιμοποιώ ποτέ, αλλά είναι φανταστικά αυτά τα μολύβια. Πάμε λοιπόν στα προϊόντα για τα χείλη. Το αγαπημένο μου κραγιόν είναι της Golden Rose, το νούμερο 02, και είναι από τη σειρά Velvet Matte. Ένα σκούρο ροζ χρώμα, σας το έχω κάνει και swatch εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο καθημερινό ροζ χρωματάκι, φανταστικό. Ξέρετε, αυτά τα κραγιόν έχουν πολύ καλή διάρκεια και είναι πάρα πολύ σταθερά. Και πάλι θα κλέψω και θα σας δείξω για τα μολύβια χιλιό. Θα σας δείξω τρία αυτή τη φορά. Γιατί? Καταρχάς θα σας πω ότι το αγαπημένο μου είναι της Radiant το νούμερο 03 και είναι ένα καφέ χρώμα και σας το έχω εδώ για να το δείτε, αλλά είναι δηλαδή πραγματικά όταν θέλω να κάνω κάποιο μακιγιάζ και να βάλω κάποιο μολύβι, αυτό θα χρησιμοποιήσω. Αλλά ήθελα να σας δείξω και άλλες δύο εκδοχές σε ροζ αποχρώσεις. Αυτό εδώ της Golden Rose, το νούμερο 521, ταιριάζει πάρα πολύ με το μολύβι, με το κραγιόν που σας έδειξα της Golden Rose, και είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το μολύβι και αυτό είναι το κραγιόν και ταιριάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ σταθερό.
Αλλά ήθελα να σας δείξω και ένα πιο, ακόμα πιο οικονομικό μολύβι, το οποίο είναι της Essence, το Cute Pink, ένα ροζ χρωματάκι, το οποίο είναι ένα πιο ανοιχτό από αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, πάρα πολύ ωραίο χρώμα και αυτό. Πολύ ωραία μολύβια και από τις τρεις εταιρείες. Αγαπημένο lip gloss είναι αυτό του Corée και είναι το νούμερο 22 και δεν σας το δείχνω τόσο για το χρώμα του, ούτως ή άλλως δεν βγάζει αρκετό χρώμα, είναι πιο πολύ μια γυαλάδα με λίγο έτσι ροζ χρωματάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι water based, που σημαίνει ότι όταν το βάζετε στα χείλη σας δεν νιώθετε να κολλάνε μεταξύ τους και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το αίσθημα. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ πλέον lip gloss. Αυτό όμως είναι μοναδικό. Μου αρέσει γιατί όταν φοράω π.χ. ένα matte κραγιόν και θέλω να δώσω έτσι μια γυαλάδα, μπορώ να το βάλω από πάνω χωρίς να λιώσει και το χρώμα και να το κάνει αμέσως να γυαλίζει και να μην κολλάνε τα χείλη μεταξύ τους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί δεν μου αρέσει όταν μιλάω να κάνω αυτό το πράγμα συνέχεια και να κολλάνε. Και του Corée, όπως έχω δοκιμάσει κι άλλο ένα, όπως και αυτό που φοράω τώρα, είναι πάρα πολύ ωραία τα lip gloss. Δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς lip gloss. Αυτό λοιπόν είναι φανταστικό, δεν ξέρω αν βγαίνει, φαντάζομαι βγαίνει και σε άλλα χρώματα, δεν το έχω ψάξει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στα lip gloss, αυτό του Corée είναι φανταστικό. Και τελευταία προϊόντα που ήθελα να, έτσι, να σας δείξω είναι τα liquid lipstick και θα κλέψω και εδώ, γιατί έχω χρησιμοποιήσει μόνο αυτά τα δύο. Μου αρέσουν και τα δύο εξίσου, έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση χρώματος. Της Radiant είναι νομίζω τριπλάσια τιμή από ό,τι της Golden Rose. Αυτό δηλαδή είναι το αρνητικό του. Και έχει, όπως σας είπα, πολύ καλή απόδοση χρώματος. Μένει, έχει αρκετή, δηλαδή αρκετά καλή διάρκεια. Έχει SPF 15, είναι matte και τα δύο και έχει πολλά χρώματα να διαλέξεις. Το Golden Rose, απ' την άλλη, είναι πιο οικονομικό, είναι και αυτό ματ, έχει λιγότερες αποχρώσεις, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι καινούριο προϊόν και νομίζω στην πορεία θα βγάλουν και άλλα χρώματα. Μυρίζει πολύ ωραία και αυτό. Νομίζω αν ήταν να διαλέξω κάποιο θα διάλεγα αυτό, νομίζω λόγω τιμής, γιατί το άλλο είναι αρκετά ακριβό. Αλλά πάμε να σας δείξω και τα swatches. Αυτό είναι της Radiant και αυτό της Golden Rose. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε και τα δύο τι ωραία χρώματα είναι. Αγαπημένα και αυτά τα δύο. Σίγουρα θα δοκιμάσω και άλλα liquid lipstick και σε άλλα χρώματα, αλλά προς το παρόν είχα μόνο αυτά τα δύο και δεν μπορούσα να σας δείξω μόνο το ένα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα και να μου προτείνετε να δοκιμάσω και άλλα προϊόντα, ειδικά για τα φρύδια που δεν έχω δοκιμάσει κανένα άλλο. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε δοκιμάσει και τι σας τέριαξε για να το δοκιμάσω κι εγώ. Αλλά και γενικά θα ήθελα να μου πείτε έτσι, να μου δώσετε διάφορες προτάσεις και ιδέες για το τι να αγοράσω έτσι σε επόμενη αγορά. Γιατί μου αρέσει έτσι να δοκιμάζω καινούργια προϊόντα. Αυτά λοιπόν από μένα. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.